ψυχές μας να κατοικήσει ο Χριστός. Και όταν κατοικεί ο Χριστός στις ψυχές μας, πάντα είμαστε ήσυχοι, πάντα όταν δυσανασχετούμε, το βράδυ που πηγαίνουμε σπίτι μας, ο Χριστός μας γαλινεύει, μας κάνει να αισθανόμαστε σίγουροι για αυτό το οποίο κάνουμε και αν κάνουμε λάθη, να λέμε πιο εύκολα συγγνώμη. Πάρα πολλοί λένε ότι όταν βγει και λέει συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο και όλα αυτά. Και ας έρθει αυτός που το λέει να μου πει εδώ πέρα ότι δεν λαθεύει. Ή ας έρθει αυτός εδώ πέρα που το λέει να μου πει ότι εγώ είμαι τέλειος και δεν κάνω λάθη. Και εσείς είστε αυτοί οι οποίοι λέτε συγγνώμη συνέχεια και μετά τα ξανακάνετε και μετά ξαναλέτε συγγνώμη. Μα αυτό είναι το νόημα της εξομολογήσεως, αυτό είναι το νόημα της αγάπης, αυτό είναι το νόημα του χριστιανισμού. Σου λέει, σας έπλασα, αλλά σας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά είσαστε και ανθρώποι. Οπότε το ανθρώπινο τι είναι, να κάνουμε λάθη. Άρα λοιπόν, ρίχνουμε τον εγωισμό μας, ρίχνουμε τα μούτρα μας κάτω και βρίσκουμε τον άνθρωπο που βλέψαμε και του λέμε συγγνώμη. Έκανε κάτι, σας έδανε και τελειώνει η υπόθεση. Και αυτό είναι το βασικότερο πράγμα. Και είναι ειλικρινή η συγγνώμη. Αυτό λοιπόν ήθελα να αρπάξω την ευκαιρία και σήμερα ιδιαίτερα που όλοι γιορτάζουν, λίγο πολύ, άλλοι γιορτάζουν έτσι, άλλοι γιορτάζουν αλλιώς, θέλω να πω αυτό. Ότι κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα είναι ευκαιρία για γιορτή. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, την κάθε γιορτή εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι την πιστεύουμε ορθόδοξα. Την εκλαμβάνουμε ορθά. Δηλαδή τι κάνουμε. Είναι σήμερα μια γιορτή αγάπης, ωραία. Και εμείς πράττουμε αγάπη. Δίνουμε λουλούδια, δίνουμε συγχωρητικότητα, δίνουμε αγάπη, δίνουμε ό,τι έχει ο καθένας. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχει καθένας μέσα στον κήπο της ψυχής του, κόβει από το λουλούδι που έχει μέσα στην ψυχή του και το δίνει. Αν κάποιος έχει μίσος, θα δώσει μίσος. Αν κάποιος όμως έχει αγάπη, θα δώσει αγάπη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουμε αγάπη και τα ζυζάνια μέσα στην ψυχή μας του μίσους. Και επειδή είναι αγροτική περιοχή εδώ πέρα και ξέρουμε από βοτάνισμα, να τα βοτανίζουμε. Όταν έχουμε ζυζάνια, το τραβάμε και το λουλούδι που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας ανθίζει. Δεν ξέρω αν θέλει ο πρόεδρος να πει κάτι. Εντάξει, πίνε. Ωραία. Ποτό ψαλμό, αλληλούια. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σου ημάς. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Του χρόνου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βρισκόσαστε απόψε σε αυτή εδώ την ταπεινή κοπή της πίτας. Δυστυχώς, τα θλιβερά γεγονότα δεν μας επιτρέψανε να κάνουμε έτσι μια πιο ανοιχτή εκδήλωση κοπής πίτας. Όμως πιστεύω ότι έτσι γίνεται λίγο καλύτερα γιατί είμαστε εδώ όλοι ο ένας κοντά στον άλλον, ζεστά και αγαπημένα σε αυτή τη βροχερή βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω το συμβούλιο μου που χωρίς αυτό θα είμαστε ένας σύλλογος χωρίς δραστηριότητες απλά ένα όνομα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους όσους απαρτίζουν την τραγουδιστική παρέα, τα χορευτικά που είναι εδώ στο Σύλλογο και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τις πολλαπλές δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Θέλω να σας πω ότι μας πήραν από το Ιόνια Γκάλαξη και μας δώσανε συγχαρητήρια, είμαστε καλύτερος σύλλογος με τις περισσότερες εκδηλώσεις, όχι καλύτερος, να μην αναφερθώ στο καλύτερος. Πιο δραστήριο σύλλογος, με πολλές δραστηριότητες. Αυτό σίγουρα έχει, οφείλεται σε όλους όσους συνεργάζονται και στο σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιερείς που ήταν απόψε κοντά μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να δώσω σε κάποια κυρία που είναι εδώ απόψε μαζί μας, οι περισσότεροι της χωροτραγουδιστικής παρέας την ξεγνωρίζουν γιατί έτυχε χθες το βράδυ να έχουμε μια εκδήλωση στον Πόρο. Είναι ο Σύλλογος Γνώσης Πανόραμα, την κυρία Μαρία Κολαΐτη. Είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος εδώ και 3-4 χρόνια που απαρτίζεται από ανθρώπους, να μην τους αναφέρω μεγάλης ηλικίας, από ανθρώπους πιο όριμους από εμάς. Μας έχει ξεχάσει ο Θεός. Πιο όριμους από εμάς, που μας συνεργαζόμαστε μαζί τους σε πολλές εκδηλώσεις και από αυτούς αντλούμε θάρρος και το ότι σε όποια ηλικία και να είμαστε πρέπει να δραστηριοποιούμαστε. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να έρθουμε όλοι να δραστηριοποιηθούμε, η σκέψη, η άποψη του κάθε μυαλού μπορεί να φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλός και ο καναπές, καλή και η τηλεόραση, δεν μας περισσεύει όμως κανένας.
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, πιστεύω ότι το να ασχολείσαι με κάποια δραστηριότητα, με κάποιο εθελοντισμό, θα αποβάλει από την ψυχή μας τις άσχημες στιγμές, τις δύσκολες οικονομικές στιγμές, αυτές τις στιγμές που περνάμε με το άγχος της δουλειάς, των οικονομικών, του αβέβαιου μέλλον. Είναι κάποιες στιγμές που μας βοηθούν να ξεχαστούμε και να ασχοληθούμε με τα παιδιά εδώ, τα παιδιά που είναι στο χωριό μας.